Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην ζωντανή μας σύνδεση με το ΆΚΑ για ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς. Μεγάλη βραδιά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος απέχει μία νίκη, ένα βήμα από το 10ο Final Four της ιστορίας του. Θα είναι το 10ο μέσα σε 17 χρόνια από το 94 και έπειτα. Μεγάλη βραδιά για τον μπάσκετ γενικά, αφού τα φετινά play-off είναι πραγματικά συναρπαστικά. Μεγάλη βραδιά, αν θέλετε να το διαβάσουμε ανάποδα, και για την φιλοξενούμενη σήμερα, την Μπαρσελόνα, η οποία γνωρίζει ότι σε 2 ώρες από τώρα μπορεί να έχει εκθρονιστεί από τον αποκαθιλωθεί, αν θέλετε, από τον θρόνο που κατέκτησε πέρυσι στο Παρίσι. Η Μπαρσελόνα με τον Ξάβι Πασκουάλ εδώ προσπαθεί να συγκροτηθεί, να βγάλει λαγούς από το καπέλο της απέναντι στον Ομπράντοβιτς, ο οποίος μοιάζει να την έχει πάρει την πρωτοβουλία και δικαιούται βεβαίως να έχει αυτό το πλατή χαμόγελο. Πρέπει να είναι ο μόνος που χαμογελάει έτσι κάπως ξένιαστα. Μοιάζει να χαμογελάει κάπως ξένιαστα. Οι 2 νίκες του Παναθηναϊκού απέναντι στη 1 της Μπαρσελόνα. Τα 5 αστέρια του Παναθηναϊκού απέναντι στα 2 της Μπαρσελόνα. Αυτά τα παιχνίδια συνήθως κρίνονται υπέρ των ομάδων που έχουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και τη μεγαλύτερη θέληση. Ο Παναθηναϊκός είχε την πρωτοβουλία και στα 3 παιχνίδια. Ακριβώς. Ακόμα και σε αυτό που χάσε, είχε το πάνω χέρι. Ήταν ένα μάτς το οποίο δικαιούται να κερδίσει και τολμώ να πω ότι το έχασε από τη διαιτησία. Όπως επίσης κάποιες γκρίζες ζώνες έχουν δημιουργηθεί και σήμερα σε σχέση με τη διαιτησία, επειδή χθες ξαφνικά άλλαξε ο ένας από τους 3 διαιτητές και αντί του Ιταλού Ταουρίνο ήρθε τελικά ένας άλλος Ιταλός, ο Λαμόνικα. Για αυτή την αλλαγή λέγονται πολλά. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ πριν δούμε. Αφού δούμε λοιπόν, θα κρίνουμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αλλαγή αυτή δεν είναι μέσα στους κανόνες, δεν είναι μέσα σε αυτά που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Και επειδή συν τη άλλη είχε σφυρίξει σε αγώνα που έγινε προχθές στο Βαλένθια Ρεάλ. Με βάση αυτό και με βάση διακηρύξει Ευρωλίγκα, δεν είχε δικαίωμα να παίξει. Δεν μπορεί να παίξει και την Τρίτη και την Πέμπτη. Πεντάδα χωρίς Ναβάρο βλέπω για την Μπαρσελόνα. Με τον Γκριμάου στη θέση του, δίπλα σε Ρούμπιο, Άντερσον, Λόρμπεκ και Βάσκεθ. Να, ένα πρώτο. Αυτό σημαίνει πίεση στην άμυνα, προσπαθεί να βγάλει επίθεση από την άμυνα, δηλαδή να φέρει σε δύσκολη θέση τον Παναθηναϊκό, να κλέψουν μπάλες και να τρέξουν στον ευνηδιασμό. Είναι ο Ιταλός Λαμόνικα. Το νούμερο 1 στη φανέλα. Ναι, ο οποίος για την ιστορία θα πούμε ότι το 2005 έκανε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές στα χρονικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στο Βελιγράδι. Για να περάσει στην τετράδα η Ισπανία. Επαναλαμβάνω, η Ισπανία εις βάρος της Κροατίας και τον επόμενο χρόνο το 2006 σε ένα μάτσο εδώ του Παναθηναϊκού με την Εφές Πίλσεν είχε σφυρίξει στα 2 τελευταία λεπτά 8 φορές εις βάρος του Παναθηναϊκού με αποτέλεσμα να κερδίσει η Εφές Πίλσεν και ο Παναθηναϊκός θα προκριθεί τελικά με εκείνη την περίφημη ισοβαθμία των 4 ομάδων και των 4. Είδατε και τον Ιμπραήμ Κουτλουάη, φιλοξενούμενο σήμερα ανάμεσα στους πολλούς επώνυμους και σημαίνοντες στις εξέδρες, στα επίσημα ας πούμε του ΟΑΚΑ, και ακριβώς τα επίσημα σε μια θέση κάτω ακριβώς από το καλάθι. Μοιάζει έτοιμος να μπει να παίξει ο ΥΠΟ από τους ήρωες του 2002. Τότε που ο Παναθηναϊκός πήρε ένα από τα 5 ευρωπαϊκά του τρόπαια. Να και ο Σισε με φανέλα διαμαντίδη. Μπουγιούκας εναντίον Φραν Βάθκετ στο Τζάμπολ. Μπροστά σε 20.000 κόσμο. Δεν υπάρχει σπίθαμη. Σίγουρα είναι παραπάνω. Ναι. Και εδώ είναι όχι κατάνος, είναι πίτα. Ούτε σκαλί υπάρχει, ούτε διάδρομος, ούτε μπαλκόνι, τίποτα. Πάμε. Καλάθης με τον Ρούμπιο απέναντί του. Ο Γκρεμβάου πήρε στο κυνήγι το διαμαντίδη εξ αρχής. Ο Νίκ Καλάθης βάζει το πρώτο λιθαράκι. Ο Γκριμάου παίζει ένα ασφυκτικό overplay, ας πούμε, τον Διαμαντίδη. Προσπαθεί να το κρατήσει μακριά το παιχνίδι. Αλλά ο Σάτο κάνει το σκορ 4-0 με το jump shoot του Ιβάνοβιτς. Γκριμάου, η τάπα από τον Ιαν Βουγιούκα. Η μπάλα έξω για την Μπαρσελόνα για επίθεση 10 δευτερολέπτων όμως. Rebound ένας, ναι, από τον Νίκ Καλάθη. Θα ξεκινήσει και φρένο, η αντεπίθεση. Φρένο θέλει εκεί. Πήγε μέσα ο μικρός. Μικρός έχει,
Ο Μικρός έχει τρελαθεί από τον ενθουσιασμό. Τέσσερις είχε μπροστά του και τους κούμπησε και τους τέσσερις. Και Ρούμπιο. Ο Άντερσον με τον Τσαρτσαρί μπροστά του. Για δύο. Τι δύο. Αυτό είναι για τέσσερις. Το Μενίδη σου τώρα. Για τρεις είναι. Όχι, όχι. Είναι δύο, για δύο πόντους. 6-2. Αν μου έλεγες να βάλω στοίχημα, θα σου πω, εντάξει, έχεις δίκιο εσύ. Αλλά το είδα ήταν πολύ μακριά. Εδώ έχει συρριχτεί φάουλ μακριά από το σημείο που παίζονταν η μπάλα, εκτός φάσης. Από τον κύριο Λαμόνικα. Φάουλ στο Διαμαντίδη. Ναι. Yes. Για να δούμε. Στο βάθος δεξιά είναι ο Διαμαντίδης με τον Γκριμπάου. Κακό σημάδι. Ο Διαμαντίδης εδώ χαμηλά αναγκάζεται να μαρκάρει τον Άντερσον. Βρίσκει τρόπο να το κάνει χωρίς φάουλ. Άτε. Δεύτερο φάουλ του Διαμαντίδη. Μάλιστα. Μετά από 130 δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν, για να δούμε ξανά τη φάση. Όχι φάουλ αυτό το πράγμα προς Θεού. Δεν έχει δικαίωμα να μηνθεί. Με σηκωμένα χέρια παίζει. Διαμαντίδης διαμαρτυρήθηκε εντονότατα. Με σηκωμένα χέρια κάθε τι άμυνα. Δύο φάουλ από το πουθενά. Καλά, εντάξει, αν είναι έτσι, να δώσει το ειστήριο στην Μπαρσελόνα να πάει ανεφαγόνος στο Final Four. Εκνευρίστηκε όσο ελάχιστες φορές ο Διαμαντίδης. Τον είδα να διαμαρτύρεται εντονότατα και να φλερτάρει και με τεχνική ποινή. Πάντως, νομίζω το μήνυμα που στέλνουν οι διαιτητές από την αρχή είναι σαφές. Δύο φάουλ από τα οποία αμφιβάλλω αν υπήρχε έστω το ένα στον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Και τώρα δίνουν επανάληψη τη άστοχη βολή του Άντερσον. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να δώσουν. Τι να πω. 6-3. Είδατε πώς προσπάθησε να τον συγκρατήσει, να μην προκύψει και τίποτα χειρότερο. Καλάθης, όχι, άσχημη πάσα. Αλλά έκλεψε την μπάλα καταπληκτικά ο Σάτο. Δεν έκλεψε τίποτα. Χτύπησε η μπάλα στα πόδια του Άντερσον. Μα την έδιωξε μέσα από τα χέρια του. Αν είναι έτσι, τότε με έχει 2-0. Κάρφωμα από τον Βουγιούκα. Με νόημα ο Ζέλιμιρ ο Μπράντοβιτς γύρισε στον κόσμο και τους είπε «Σας τα έλεγα, ηρεμήστε, να είστε ήρεμοι». «Calm down» φώναζε. Σάτος. Ο Ρούμπιο με τον Σάτο. Πέρασε ο Ναβάρο, το κυνηγάει εξ αρχής ο Καλάθης. Ο Ρούμπιο είναι ζεστός, συνεχίζει ζεστός. Αλβέρτης, παρόν. Λόρμπεκ. Rebound. Κανένας. Μπάλα για... Παναθηναϊκός είναι μπάλα. Μπάλα για δεν μπορεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού να σπρώχνουν την μπάλα προς τα εκεί. Προς τα εκεί τη σπρώχνει από πίσω παίκτης της Μπαρσελόνα. Για να το δούμε πάλι. Το βλέπεις το χέρι από πίσω. Το μαύρο χέρι του Εντόγκ δείχνει να σπρώχνει την μπάλα έξω. Δείτε πώς αλλάζουν συνεχώς τα μαρκαρίσματα. Πάσα του Ναβάρο, ο Λόρμπεκ θα... Παρά την καλή άμυνα του Βουγιούκα, ο Βουγιούκας έπαιξε υποδειγματική άμυνα. Ο Ρούμπιο είδε τον Εντόγκο, ο Μπατίστ πετάχτηκε, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, ναι. Άλλη μια τρομερή άμυνα για τον Παναθηναϊκό και κυρίως για τον Μπατίστ. Ο Ζέλιμιρ Μπράντοβιτς χωρίς το time out σε δύο κομμάτια. Αναφέρθηκε αρχικά στην άμυνα, προσπαθώντας να δείξει στους παίκτες του την αντιμετώπιση ενός συστήματος που ακολουθεί η Μπαρσελόνα για να βρει χαμηλά τον Εντόγκ. Να μπει στο παιχνίδι, παραλίγο να κλέψει ο Καλάθης, ρίσκαρε όμως. Βρήκε χώρο ο Ρούμπιο. Εντόγκ λίγο άτσαλα, αλλά. Πρώτο προβάδισμα για την Μπαρσελόνα. Ο Νίκολας δεν έχει χρόνο. Λες. Α, είδες αυτό πώς το δίνει η Μπαρσελόνα. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Κότσις αντί του Τσαρτσαρί. Βλέπετε και πάλι την τελευταία φάση. Πάλι ο Ντόγκ την έβγαλε την μπάλα. Για να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Ενώ στην μετάδοση είναι και ο Μόρις αντί του Λόρμπεκ. Αυτός που έκανε εδώ το λάθος. Έκλεψε ο Φώτσης. Πάσα χνηδιασμό από τον Καλάθη. Ο Νίκολας θα πάει στο lay-up. Αλλά θα νικηθεί στον αέρα. Δεν έγινε φάουλ εκεί. Έχει μείνει κάτω ο Νίκολας. Είναι τραυματίας. Καλάθης όμως κλέβει την μπάλα. Εδώ πήρε το διαβατήριο του Ναβάρο. Με τέσσερις παίκτες ο Παναθηναϊκός στην άμυνα και πέντε η Μπαρσελόνα στην επίθεση. Ο Καλάθης έκλεψε την μπάλα για να ξαναδοδοξάσει. Γύρισε άσχημα, όπως είδατε, το πόδι. Δεν υπάρχει φάουλ, έχει γυρίσει το πόδι του. Αν έχει γυρίσει το πόδι του, πολύ φοβάμαι στη φάση αυτή ξαναπέζει. Ότι δεν θα τον δούμε τον Νίκολας. Ο οποίος είναι κάτω και πονάει. Εσείς βλέπετε ξανά και ξανά
το καλάθι του μικρού Νίκ, ο οποίος αμέσως, όπως είδατε, πήγε στον Νίκολας για να δει τι έχει συμβεί. Ο Τρου Νίκολας αποσύρεται, όπως βλέπετε, κουτσένοντας στο ένα πόδι. Έχουν χάσει. Μπάλα γύρισε, αλλά ελεύθερο σούτ δεν μπορεί να βρει η Μπαρσελόνα. Ο Ναβάρο σε σούτ του ξελευθερία. Σάτο και Καλάθης μαζί. Ο Καλάθης έκλεψε την μπάλα. 16-12, 16-14 μάλλον το σκόρ υπέρ του Παναθηναϊκού. Πατίστ, σειρά του να πιάσει δουλειά στην επίθεση. Απέναντι στον Φραν Βάθκετ. Εύκολη δουλειά. Σε πολύ πιστικό τρόπο. 18-14. Πολύ δυνατό πάτημα του Πατίστ. Έφερε το σώμα του μακριά από τα χέρια του αντιπάλου, ο οποίος υπερήχε κοντά στο καλάθι. Αλλά ο Βάθκετ θα ανταποδίδει με αυτό το σουτάκι από τα 4 μέτρα. Τέπιτς με τον Λάκοβιτς. Ο Πατίστ πάει να δώσει μια βοήθεια και συνέχεια να υποδεχτεί και την μπάλα. Φώτσης, ναι. Πάντως είναι περιττό να επαναλάβω ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες το μάτς έχει πολύ μεγάλη ανηφόρα για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα στα χέρια του Γκριμάου. Περιμένει ο Περπέρογλου. Αλλά τον χάνει εκεί. Θα του δείχνουν ανυπομονησία το κοινό ή απελπισία, αν θέλετε, από το κοινό. Με την περίπτωση Τέπιτς. Και η Μπαρσελόνα εσωφαρίζει με τρίτο καλάθι του Φραν Βάθκετ. Τελικά δεν θέλησε να το εκδηλώσει ο Ρούμπιο. Εδώ μπορεί να δώσει ένα φάουλ ο Περπέρογλου. Κι άλλο καλάθι από τον Βάθκετ. 20-22. Με 8 πόντους από τον σέντερ της Μπαρσελόνα. Και Βαλένθια Ρεάλ 29-27 στο 15. Δέρμπι Παντζού. Στο συν 4 η Μπαρσελόνα, η οποία έχει βάλει 12 πόντους σε 4 λεπτά, ενώ έχει βάλει 12 σε ολόκληρο το πρώτο δεκάλεπτο. Περπέρογλου. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, περίτεχνη. Τον βοήθησε πάρα πολύ ο Μπατίστ. Αρκεί ο δικός του λόγος. Φώτσης για το προσπέρασμα. Ναι, 25-24. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δείχνει χαρακτήρα. Αλλά κάτω από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, ενδεχομένως να μην φτάνει ο χαρακτήρας. Θα χρειαστούν και δυνάμεις. Θα χρειαστούν εναλλακτικές λύσεις. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αν παίξει ο Λάκοβιτς, ο Καλάθης θα κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα τον μαρκάρει με άρνηση να μην πάρει την μπάλα, αλλά όχι αλλαγές στα σκριν. Διαμαντίδης και Μπατίστ. Με τηλεπάθεια. 27-24. Τώρα ο Διαμαντίδης έχει τον Λάκοβιτς. Θα τον πάει κοντά. Πάλι Μπατίστ. Έχασε την ισορροπία του, έχασε και το σούτ. Αλλά ο Καλάθης είναι παρόν. Παναθηναϊκός δεν έχει χρόνο. Τι έκανε. Κακή συνεννόηση ανάμεσα στο Καλάθη και τον Διαμαντίδη. Δεν είναι κακή συνεννόηση, είναι λάθος Καλάθη. Ο Διαμαντίδης περιμένει την μπάλα. Και δείτε όμως παρόλα αυτά πώς αντιδρά και ο Διαμαντίδης και ο Μπράντοβιτς για να δώσουν θάρρος στον Καλάθη, ο οποίος είναι παίκτης κλειδί. Ο ενθουσιασμός είναι δίκοπο μαχαίρι γιατί είναι πολύ νεαρός και άπειρος. Διαμαντίδης. Μπατίστ. Ναι. Ο άξονας. Διαμαντίδης, Μπατίστ. Βήματα, αυτά είναι βήματα, είναι βήματα. Παρακαλώ να κρατηθεί η φάση. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Να δούμε το replay. Rebound του Μπατίστ, αφού δεν σφυρίχθηκε τίποτα απολύτως. Στις δεκάδες παραβάσεις που έμοιασαν να γίνονται κάποια στιγμή. Ήταν και τρίτο ομαδικό της Μπαρσελόνα αυτό το τελευταίο φάουλ. Τσαρτσαρίς, πάτησε καλά, το βάλε το καλάθι. Πολύ έξυπνο καλάθι. Δεν βιάστηκε, έβαλε καλά το κορμί του, πήρε το πλεονέκτημα. Καλάθι εμπειρίας. Με άποντο τον Διαμαντίδη και απόντα τον Νίκολας. Να πάρω. Λόρμπεκ. Πάρω. Βήματα. 31 όλα. Δεν κρατάει σταθερό πριν βάλει την μπάλα στο παρκέ. Για να δούμε ένα replay. Υπάρχει replay ή να πάμε κατευθείαν διευθύνσεις. Τα έχει κουνήσει και τα δύο. Οι 5 πόντοι του Ναβάρο φέρουν και πάλι το μάτς στα ίσα. Ο Ναβάρο έχει βάλει τους τελευταίους 7 πόντους στη Μπαρσελόνα. Καλάθης με κρυφτικό πρώτο βήμα, συνεργασία με τον Τσαρτσαρή. Καλάθη και φάουλ. Μεγάλο καλάθι από τον Τσαρτσαρή, μεγάλη πάσα για τον μικρό.
ο οποίος είδε ότι η άμυνα προσαρμοζόταν επάνω του και πάσαρε αριστερά στον ελεύθερο Τσαλτσαρί. Λόρμπεκ, Καϊμακόγλου πίσω του, γύρισε, είδε το καλάθι, σκόραρε. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Πάλι από την αρχή. Αλλά μέσα στον Βουγιούκα, αυτός ένα ψηλό κρεμαστό σουτάκι, σκοράρει. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, μάλλον ο καλάθι θα έχει παίξει περισσότερο από κάθε άλλο παίκτη του Παναθηναϊκού. Βουγιούκας θα γυρίσει, θα γυρίσει. Θα το βάλει όμως το καλάθι, θα το βάλει. 38-35. Μεγάλη βοήθεια από τον Ιαν Βουγιούκα. Να βάλω με τον Περπέρογλου τώρα. Πολύ καλή άμυνα από τον Βουγιούκα. Άμυνα από τον Βουγιούκα. Διαμαντίδης ζητάει την μπάλα για να παίξει λίγο πιο χαμηλά το Ρούμπιο. Ο Βουγιούκας δίστασε, τέλει το αποφάσισε. Το βάλε. Μπράβο στον Ιαν. Η Μπαρσελόνα έχει σκοράρει μόνο με βολές στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ όμως ο Εντόν κατάφερε να πατήσει γερά. Διαμαντίδης. Έρχεται ο Φώτσος να βοηθήσει, ναι. 42-38. Και 6 πόντους, ε. Και πρόσφερε και 6 πόντους στο Παναθηναϊκό. Έκλεψε ο Καλάθης με τη βοήθεια του Διαμαντίδη. Ο Σάτο ξεκίνεται μπροστά. Ο Διαμαντίδης προτίμησε να συνεργαστεί με τον Καλάθη. Και τώρα να βρει τον Φώτση, ο οποίος θα σκοράρει. Ο κόσμος ενθουσιάζεται και πάλι. Βλέπει τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει με 5. Και σε εμάς με τέτοιο ρυθμό 5 πόντοι δεν μοιάζουν και τόσο λίγοι. Θα επαναλάβω ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει, θα κερδίσει μέσα από την άμυνά του και την υπέρβαση ορισμών παιχτών. Είδαμε ήδη μια μικρή υπέρβαση, καθόλου ασήμαντη, από τον Βουγιούκα. Είδαμε επίσης μια υπέρβαση στην αρχή του αγώνα από τον Καλάθη. Ίσως όμως θα χρειαστούν και άλλες. Καλάθης, άλλο ο Διαμαντίδης, καραδοκεί ο Εντόν για να βοηθήσει τον Ρούμπιο. Ο Διαμαντίδης πάει την άλλη μεριά και θα συνεργαστούν με τον Πατήστο. Θα πάει μόνος και θα βάλει το Καλάθη. Τελευταία τον αρχηγό και κάνει μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. 5 δευτερόλεπτα για την Βαρσελόνα. Να βγει αυτή η άμυνα. Πέρασε καταπληκτική πάσα ο Λάκοβιτς. Καλάθης θα πάει μέσα, αλλά θα νικηθεί από τον Μόρις. Λάκοβιτς τον περιμένει ο Καλάθης. Ο Λάκοβιτς θα κάνει το λάθος. Το Τέπιτς θα ξεκινήσει μπροστά. Να πάρει έστω ένα φάουλ. Όχι, δεν θα πάρει τίποτα. Τουλάχιστον δεν θα χάσει και την κατοχή. Δεν πήρε τίποτα γιατί ήταν ο Ναβάρο και δεν σφίριξαν διαιτητές. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλο, μπορεί να σφίριζαν. Ο Μπατίστα έχει τον Μόρις στο χέρι του. 51-42. Και η άμμο στην κλεψίδρα λιγοστεύει. Μένουν 12 λεπτά για το τέλος. Έρμπολ από τον Λάκοβιτς. Η μπάλα έξω για την Μπαρσελόνα. Γιατί ανανεώθηκε ο χρόνος καταρχήν, αλλά δεν βρήκε τη Στεφάνη. Ένα replay, να δούμε αν έχει χτυπήσει την μπάλα Στεφάνη. Και ο Ίγλης έχει πατήσει έξω. Δεν φαίνεται και πολύ καθαρά, ίσως να έγκλειψε λίγο. Αλλά ο Ίγλης έχει πατήσει έξω. Κρατάει την μπάλα, αφήστε το replay να τσουλήσει, παιδιά. Εδώ πιάνει την μπάλα, πάπ και πατάει έξω την μπάλα στα χέρια. Την μπάλα γιατί είναι για την Μπαρσελόνα. Την πέταξε πάνω στον πεσμένο Τσαρτσαρί, στο κλάσμα του δευτερολέπτου. Μα είχε πατήσει κρίθηκε πρώτα. Φάση. Δεν είχε πατήσει πρώτα. Ήταν τόσο ωριακό που ας πούμε ότι για μια φορά ήταν εύκολο να γίνει και το λάθος. Και η Μπαρσελόνα βάζει τρίποντο. Τέπιτς. Μπατίστ. 5 δευτερόλεπτα. Ο Μπατίστ δεν θέλει να σουτάρει αυτή τη φορά. Σάτο θα κάνει το σουτ. Πάνω σε άμυνα και με το χρόνο να τελειώνει. Μεγάλο σουτ. Άντερσον, προσοχή γιατί αυτός αστάθηκε στην προηγούμενη φάση. 5 δευτερόλεπτα, ο κόσμος προσπαθεί να επηρεάσει με τη φωνή του. Τι έγινε, δεν έγινε τίποτα. Τελείωσε ο χρόνος. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη άμυνα από τον Παναθηναϊκό εδώ. Με χέρια, με πόδια, με μακροβούτια, με καρδιά. Να πάρω. Πρώτη φορά που πέρασε τέτοια πάσα την αξιοποίησε ο Βασκέτς. Σε κάτι που μοιάζει με ζώνη, διότι είναι ζώνη. Διαμαντίδης. Για τρεις. Ναι! Σαρσαρίς. 56-47. Σαν το παλιό καλό κρασί ο Σαρσαρίς. Τεράστια εμπειρία. Του μεγάλου παίκτη. Μεγάλη προσωπικότητα. Προσπαθήστε να κάνετε όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη και θα κερδίσετε το μάτς. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρούμπιο γλίστρησε. Διαμαντίδης. Η πάσα στον Σάτο. Έπεσαν οι ασφάλειες εκεί. Ο Σάτο έκανε σωστά ένα πλάτο. Ο άλλος είναι 2-9 και ο Σάτο είναι 93. Σκάρπο, 94.
αυτός από πού ξεφύτρωσε τώρα. Λόρδεκ. 96-50. Από τις ελάχιστες στιγμές που έκανε αισθητή την παρουσία του. Ρουβίο. Βάσκεθ με τον Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης θα λίγο του κλέψει την μπάλα. Σίγουρα του χάλασε τη φάση. Εκεί που ο Βάσκεθ ήταν έτοιμος να καρφώσει, άπλωσε το πελώριο χέρι του Διαμαντίδης, του χάλασε τη φάση, τέλειωσε. Τα υπόλοιπα στην, άμυνα είναι μαγικός, απλώς έχει εκνευριστεί και δεν έχει βρει, ας πούμε, ισορροπία στην επίθεση. Τα υπόλοιπα, όπως είδατε, τα έκανε ο Καλάθης για να μείνει μπάλα στα χέρια των Ισπανών. Είτε, την αντίδραση εδώ από τον Βάσκεθ. Για να κουμπίσει μπάλα στο low post. Γιατί ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι θέλει παιχνίδι μέσα που θα φέρει τον αντίπαλο. Δεν πάει να ρισκάρει με τα τρίποτα. Αυτοματισμός από τον Παναθηναϊκό εδώ με κεντρικό παίχτη. Διαμαντίδης. Για τρεις. Κάποια στιγμή θα βάλει. Τι θα γίνει. Χέρια από Διαμάντη. 61-50. Δημήτρης Διαμαντίδης. 7 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Αυτό που παρακάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα είναι απίστευτο. Με αυτό το ξεκίνημα, να, τα δύο φάουλ του Διαμαντίδη, έξω Διαμαντίδη, θα τα πούμε συνέχεια διαφημίσεις. Παναθηναϊκός πλησιάζει προς την τελική ευθεία με πλεονέκτημα, αλλά ξέρει ότι δεν έχει καθαρίσει ακόμα. Άλλη μια καλή άμυνα, κλέβει ο Μπουγιούκας. Τρομερή βοήθεια στο δεύτερο ημίχρονο από τον Ιαν Μπουγιούκα. Ισπανοί με τον Ναβάρο, ο οποίος θέλει να φτάρει στον ευνηδιασμό για τρεις πόντους. Η μπάλα στα χέρια του Διαμαντίδη, ο οποίος ξεκινάει μπροστά με τη βοήθεια και του Σάτο. 63-50, 6 και 20 πριν το τέλος. Καλά να πάθει ο Ναβάρο. Γιατί... Από εδώ και πέρα μιλάει η ψυχή σου, είπα Νίκο. Βλέπεις να χάνει και ένα αμυντικό rebound το Παναθηναϊκός, τα μαζεύουν όλα. Άντερσον πλέον σουτάρει εκτός σχεδίου η Μπαρσελόνα, βέβαια εδώ το βάλε ο Άντερσον. 63-53, 6 λεπτά πριν το τέλος. Καλάθης, Διαμαντίδης, 8 δευτερόλεπτα. Καλάθης για 3. Πάρτε μέσα! 66-53. Από τον Νίκ Καλάθη να φέρνει τους 10 πόντους. Πρόσεξε το εκπληκτικό. Ποιοι είναι οι σκόρερ του Παναθηναϊκού. 10 ο Καλάθης, 10 ο Μπουγιούκας. Αυτό που λέγαμε, οι υπερβάσεις που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Η απάντηση από τον Άντερσον, από τον Μόρις, για 3. 66-56. Σαν να βιάζεται να το τελειώσει το μάτς που φαίνεται. Πάλι ο Καλάθης. Αρσέν Λουπέν. Δεν πρέπει να ο μικρός κάνει θαύματα. Δεν πρέπει να τον λένε Καλάθη, πρέπει να τον λένε κλέψιμο τον Νίκ. Λόρμπεκ με τον Βουγιούκα, ο Σάτο καλαδοκεί για να βοηθήσει. Η πάσα στον Μόρις, ο Μόρις θα το βάλει το Καλάθη με αυτή την πυρουέτα. Το Καλάθη το φτιάξε ο Λόρμπεκ, ο οποίος τράβηξε δύο παίχτες επάνω του. Πόσες φορές έχουν παίξει δικές μας ομάδες ανήμερα Πάσχα, για να θυμίσω. Μεγάλη Πέμπτη και όλα αυτά. 68-60 με το κάρφωμα του Φραν Βάσκεθ. Εδώ τι έγινε, Ιωάννη. Το παιχνίδι, αν νομίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ότι έχει τελειώσει, είναι γελασμένοι. Σημαντική φάση τώρα, η διαφορά είναι στους 8. Ο Λάκοβιτς εναντίον πολλών. Ο Βάσκεθ έσπρωξε την μπάλα μέσα. 1 και 32 για το τέλος. Επομένως και να εξαρτάται από τον παίκτη που θα πάρει την μπάλα. Για να δω. Να το φάουλ. Ναβάρο στον Περπέρογλου. Όχι, λέει ο Πασκουάλ, τον είδατε. Δεν το ήθελε το φάουλ. Λάθος κατάλαβε ο Ναβάρο. Αν δεν μπορεί να συνεννοηθεί ο Ναβάρο με τον προπονητή του. Δηλαδή, τι ήθελε ο Πασκουάλ. Περπέρογλου. Μέσα σε σιγή, στο μέτρο του δυνατού. Πολύτιμος φόντος για να μην είναι η διαφορά δύο τρίποντα. Ο Μπράντοβιτς ετοιμάζει τον Καλάθη για την άμυνα. Δύο στις δύο Στράτος. Παναθηναϊκός δεν έχει φάουλ να δώσει. Λάκοβιτς. Φάουλ, δεν μετράει το Καλάθη, δεν μετράει το Καλάθη. Δεν μετράει το Καλάθη όσο και να διαμαρτύρονται. Ισπανί, το φάουλ έχει δοθεί νωρίς. Να και 16 πριν από το τέλος. Εδώ είναι το φάουλ. Εκεί είναι την ώρα που κάνει τρίπλα. Μπορεί να μην ακούσει και μέσα ο Καλάθη. Σωστή απόφαση των διαιτητών. Ο Λάκοβιτς περιμένει χατήρια τέτοια ώρα. Με 34 πλέον. Τσαρσαρίς σε ρόλο εμψυχωτή από τον Πάκο. Λάκοβιτς. 63 για την Μπαρσελόνα, 70 έχει ο Παναθηναϊκός. 2 στις 2 και η διαφορά πάλι στους 6. Διαμαντίδης. Ο Λάκοβιτς έκανε και μια κουτιά εκεί. Δύο βολές για τον Διαμαντίδη. 38 δευτερόλεπτα. 38 δεύτερα πριν το τέλος. 38 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα τον αποδεσμεύσουμε τον Φίλιππο για να προλάβει να πάει έγκαιρα στο στούντιο να είναι και στην εκπομπή που ακολουθεί. Στη Βαρκελόνη θα είναι ωραία.
φωνάζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και ζητούν το έκτο. 71-64. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης με το πριόνι στο χέρι για να πριονίσει τον θρόνο στον οποίο κάθεται τον περασμένο Μάιο η Μπαρσελόνα. 10 πόντια από τον Διαμαντίδη όλοι στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα. 2 στις 2. 72-64. 38 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Λάκοβιτς, Άντερσον με τον ίσκιο του Μπατίστ. Τρεις βολές τον Άντερσον. Αυτό μπορούσε να το αποφύγει ο Παναθηναϊκός. Από τον υπερβάλλοντα ενθουσιασμό του, ο Μπατίστ πήγε με πολύ φόρα. Ο Αλβέρτης με την ψυχή στα δόντια, τον βλέπετε εδώ. Θανάσης Γιαννακόπουλος. 72-65. Πέρασε η Μακάμπη, ενώ ισοφάρισε η Βαλένθια τη Ρεάλ με 2-2. 31 δευτερόλεπτα και 5 οι πόντοι της διαφοράς με τις εύστοχες βολές του Άντερσον. Πρέπει να γίνει προσεκτικά και σωστά. Θα ξαναπάρει την μπάλα ο μικρός. Ας πέσει να του κάνει φάουλ ο Λάκοβιτς. Σε αυτά τα τελευταία 28 δευτερόλεπτα. Yeah. 74-67. Η μπάλα στα χέρια του Λάκοβιτς. Θα σουτάρει θέλοντας και μία ο Μόρις. Rebound ο Φότσης. Η Βασίλισσα είναι γυμνή. Και όσο να είναι, έχει άλλη γοητεία να βλέπεις γυμνή μια Βασίλισσα. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στη Βαρκελόνη. Ήδη μύρισε η οσμή του λιμανιού της Βαρκελόνης. Θα πετάξει έξω μια ομάδα την οποία πολλοί θεωρούσαν όχι απλά φαβορή, αλλά και περίπου ακαταμάχητη στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Αλλά ο Παναθηναϊκός, πεντάκης πρωταθλητής Ευρώπης, κάνει την υπέρβασή του μέσα από τα πολλά του προβλήματα σήμερα και στέλνει τους οπαδούς του αφενός στα ουράνια, αφετέρου στα ταξιδιωτικά πρακτορία. 75-67 από τον Φότση. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Άναψαν και οι κρυσί. Τα δευτερόλεπτα που απομένουν είναι πλέον λιγότερα από 20. Πέταξε την μπάλα ο Μόρις. Δεν σώζει πλέον την Μπαρσελόνα τίποτε απολύτως. Ο Σάτο θα πάει να καρφώσει για να βάλει θαυμαστικό. 78-67. Όχι μόνο θα νικήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά θα πάρει και διψήφια διαφορά στο φινάλε της αναμέτρησης. Ένα απολύτως πιστικό 3-1, το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς απολύτως με βάση την εικόνα των αγώνων. Ούτε μία φορά δεν κατάφερε η Μπαρσελόνα να βάλει πλάτη τον πρωταθλητή Ελλάδας και νομίζω ότι του οφείλει μια βαθιά υπόκληση. Από σήμερα η Ευρώπη έχει κενό θρόνο. Ο Ναβάρο και οι υπερόπτες φίλοι του φεύγουν από το γήπεδο νικημένοι και ο Μπράντοβιτς χάνεται στις αγκαλιές των βιαστικών φιλάθλων που μπήκαν μέσα. 78-67, είδατε πόσο ο Βουγιούκας κέρδισε τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του και δικαίως. Οι 10 πόντοι του σε 15 λεπτά συμμετοχής και οι καλές του άμυνες, δύο κλεψίματα, μία τάπα ήταν καθοριστική σημασίας. Δεν χρειάστηκε καν να προχωρήσει στο ρίσκο Μάριτς ο Παναθηναϊκός. Κοιτάξτε πώς χαμογελάει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αυτός, ξέρετε, είναι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Όχι ο Πασκουάλ, ούτε κάποιο άλλο από τα μοιράκια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αποθεώνεται ο Μπράντοβιτς. Ο Λάκοβιτς αποχωρεί κλαμμένος, αν είδα καλά. Και ο Παναθηναϊκός από αύριο κάνει τα σχέδιά του για την Βαρκελόνη. Το πιθανότερο είναι, και ενώ ο Θανάσης Γιαννακόπουλος αποθεώνεται εδώ στους ώμους οπαδών του Παναθηναϊκού, το πιθανότερο είναι να παίξει με την Σιένα, διότι αυτή τη στιγμή οι Ιταλοί προηγούνται με 10 του Ολυμπιακού, 7 λεπτά πριν το τέλος. Δεν έχει βέβαια κρυθεί το παιχνίδι εκεί. Αντίθετα, πέρασε ήδη η Μακάμπη, πέρασε ήδη ο Παναθηναϊκός. Θα έλεγα ότι ξεκύμνωσε την Μπαρσελόνα. Θα μπορούσε να πάρει τη σειρά ακόμα και με σκούπισμα που λένε στην Αμερική. Χωρίς να χάσει δηλαδή παιχνίδι, δεν έχει σημασία. Απέδειξε ότι έχει τεράστιες δυνάμεις. Έβγαλε ήρωες μέσα από τα σπλάχνα του.